συνάδελφοι του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνέδροι, στο 10ο συνέδριο, στη 10η Γενική Συνέλευση της ΠΟΣ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα και στο όνομα του Συνόλου του Αναπηρικού Κινήματος της χώρας να συμπογράψω απολύτως αυτά που ανάφερε ο Σάκης ο Λιόλιος για την Αίγυπτο στη Βούλα. Είχαμε την ευκαιρία για πολλά χρόνια από τη Συνομοσπονδία να συνεργαστούμε μαζί της για τα θέματα των νεφροπαθών. Και μπορώ να πω ότι δεν έμαθε μόνο ο Σάκης ο Λιόλιος από τη Βούλα, αλλά διδαχτήκαμε και εμείς και από τη Βούλα για τα ζητήματα των νεφροπαθών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ασφαλώς γνωρίζετε όπως όλοι μας ότι ζούμε σε μια συγκλονιστική περίοδο που ανατρέπει τη ζωή μας. Σε μια περίοδο που όλα αυτά που είχαν δημιουργηθεί και που είχαν δημιουργήσει μια κατάσταση στοιχειώδους προστασίας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στη χώρα μας τίθενται διαρκώς, είτε υπό αμφισβήτηση, είτε βρίσκονται υπό κατάρρευση. Όλη αυτή την περίοδο, αυτά τα τρία συγκλονιστικά χρόνια, το αναπηρικό κίνημα της χώρας, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα, με διάλογο ανάμεσά μας, με διαρκή διαβούλευση ανάμεσά μας, επιχειρήσαμε με αγωνιστικότητα και με αποφασιστικότητα να τα υπερασπιστούμε. Να υπερασπιστούμε αυτά που είναι απολύτως απαραίτητα και αναγκαία για να μπορούν τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα που είναι υπαθήσεις, εσείς, οι νευροπαθείς, οι μεταποσχευμένοι, να ζείτε αξιοπρεπώς. Είχαμε και έχουμε στενή συνεργασία με την Ομοσπονδία. Άλλωστε, τρία επιλεκτά στελέχη της βρίσκονται στο Γενικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας και ο Γρηγόρης Οντοντόπουλος είναι ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, αλλά και ο Μέγιος, ο Χρήστος Καραγιώζης και ο Βασίλης ο Άψης. Γνωρίζετε και εσείς ότι κάθε μέρα από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο θέμα το διεκδικήσαμε και το διεκδικούμε. Άλλοτε με επιτυχία, πάντοτε όμως με απίστευτη δυσκολία. Ζήσαμε και ζούμε καταστάσεις, επαναλαμβάνω, που δεν έζησαν οι προηγούμενοι από εμάς και εύχομαι να μην ζήσουν οι επόμενοι, αν και η κρίση που βιώνει η χώρα και η ελληνική κοινωνία, ακόμα και αν την ξεπεράσουμε και το ευχόμαστε όλοι, οι επιπτώσεις της θα είναι μαζί μας για τα επόμενα χρόνια, για τα πολλά επόμενα χρόνια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το αναπηρικό κίνημα της χώρας πρέπει με τρόπο διαλεκτικό, με απόλυτο σεβασμό στην άλλη άποψη, αλλά με κορονίδα της προσπάθειάς μας, τη σφυριλάτηση της εσωτερικής ενότητας, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε με μπετόναρμε ενότητα απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι σε όλους αυτούς που κάθε μέρα δημιουργούν δυσκολίες, δημιουργούν καταστάσεις που αμφισβητούν την ικανότητά μας, την δυνατότητά μας να ζούμε με αξιοπρέπεια. Οι μέρες που ζούμε είναι μέρες που φέρνουν δυστυχώς και πάλι νέα επώδυνα σκληρά μέτρα για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Και γνωρίζετε πολύ καλά, γιατί έχει επικοινωνηθεί σε όλη τη χώρα, η θέση του κινήματος ότι τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις δεν προσφέρονται για κοινωνική ευθανασία. Παλέψαμε πολύ σκληρά
και παλεύουμε αυτή την περίοδο για μια σειρά θέματα που έχουν σχέση με την ικανότητα, επαναλαμβάνω, όλων μας να ζούμε με αξιοπρέπεια. Και κυρίως ανθρώπων σαν και εσάς, που οι υπηρεσίες που σας παρέχονται από το κράτος έχουν σχέση με την άμεση δυνατότητά σας όχι απλά να ζήσετε αξιοπρός, αλλά να επιζήσετε. Αγωνιζόμαστε κάθε μέρα από κοινού με την ΠΟΝ σε όλα τα επίπεδα και για όλα τα θέματα. Είτε αφορούν στην προστασία του εισοδήματος, είτε μιλάμε για τα επιδόματα των ατόμων εμπειρία, τα δικά σας, τα διατροφικά επιδόματα, είτε μιλάμε για τις συντάξεις, είτε μιλάμε για τους μισθούς των ανθρώπων που εργάζονται στο δημόσιο και στην ευρύτερη δημόσια τομέα, είτε μιλάμε επίσης για τα φορολογικά μέτρα. Όμως, πέραν από την προστασία του εισοδήματος που είναι απαραίτητο, απαραίτητο, γιατί σε αυτή τη χώρα δεν έχει μετρηθεί το κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας και λόγω χρόνιας πάθησης, είναι απαραίτητο να προστατευτούν και δίνουν κάθε μέρα τη μάχη στο ΜΕΝΕΟΠΗ με μπροστάρι τον Γρηγόρη τον Λεωνόπουλο που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκμέρους της ΑΜΕΑ και στον ΕΟΜ για τις μεταμοσχεύσεις και φυσικά στα ΚΕΠΑ. Στις 27 του Σεπτέμβρη πραγματοποιήθηκε μια πολύ σημαντική κινητοποίηση του αντιρρητικού κινήματος στην Αθήνα. Και θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους όλων από την ΕΣΑΜΕΑ για την συμμετοχή από το χώρο σας και σε αυτή την κινητοποίηση όπως στις προηγούμενες. Την ερχόμενη Τρίτη σε 37 πόλεις στη χώρα ταυτόχρονα στις 11 το πρωί πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας έξω από τα ΚΕΠΑ στις περιοχές. Το κέντρο εκτίμησης ποσοστού αναπηρίας έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο κοινωνικό σφαγείο. Εκεί βρίσκονται σχεδόν 70.000 άτομα με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις, φυλακισμένα, εγκλωβισμένα, βασανίζονται από το ΚΕΠΑ. Έχουμε χαρακτηρίσει το ΚΕΠΑ σύγχρονη δημοσιονομική κοινωνική γιλοτίνα. Την Τρίτη, σε αυτές τις 37 πόλεις, στην Αθήνα έξω από τα κεντρικά του ΙΚΑ Αγίου Κωνσταντίνου και στο κράτος, θα διατανώσουμε την δική μας άποψη ότι η πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας της χρόνιας πάθησης πρέπει να είναι αντικείμενο επιστημονικής και αντικειμενικής, καθώς επίσης και διαφανούς διαδικασίας, επιστημονικά και κοινωνικά παραδεκτής. Αυτό που γίνεται στη χώρα δεν είναι ούτε επιστημονικά παραδεκτό, ούτε κοινωνικά παραδεκτό. Δεν μπορεί δηλαδή, γιατί το κράτος είναι ανίκανο, ανεπαρκές, κατά τον επικέστερο τρόπο και δεν μπορεί να χορηγήσει τις νοματεύσεις, να κόβονται συντάξεις και επιδόματα. Γι' αυτό το αίτημά μας είναι απλό και καθολικό. Μέχρι να ολοκληρώνεται η διαδικασία, δεν πρέπει να διακόπτεται ούτε η σύνταξη, ούτε το επίδομα. Εκτός αυτών, το ΚΕΠΑ οφείλει να εξυγχρονιστεί, οφείλει να περιβληθεί με διαδικασίες αδιάβλητες, που δεν τις έχει. Δεν μπορεί να μειώνονται ποσοστά, δεν μπορεί να ταλαιπωρούνται άνθρωποι αδίκως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είπα νωρίτερα ότι εμείς στον χώρο με σεβασμό απόλυτο στην διαφορά της γνώμης, αλλά με κορονίδα την προσπάθεια να είμαστε ενωμένοι μπετόν αρμέ απέναντι στο κράτος δυνάστης, στις κυβερνήσεις που κάθε μέρα υπονομεύουν, καταρακώνουν την αξιοπρέπεια των ατόμων αμπειρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και ουσιαστικά κατεδαφίζουν και τα υπολείμματα του κοινωνικού κράτους, το αμπειρικό κίνημα της χώρας θα συνεχίσει αταλάντευτο αυτή την πορεία. Η θέση μας, η θέση σας, η θέση όλων, σε όλη τη χώρα, ότι η αναπηρία και η χρόνια πάθηση δεν έχει ούτε χρώμα ούτε κόμμα, είναι η σημαία του αγώνα μας. Αντλούμε
τη δύναμή μας, από τη δύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας, να ζήσουμε αξιοπρεπώς και στην Ελλάδα της κρίσης, για την οποία δεν ευθυνόμαστε και για την οποία δεν θα πληρώσουμε. Θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί που ευθύνονται. Και αυτοί που ευθύνονται δεν είναι στο χώρο της αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησης. Και οφείλουν όλοι όσοι υπηρετούν το πολιτικό σύστημα της χώρας και κυρίως αυτοί που κυβερνούν τη χώρα, οι εκάστοτε κυβερνώντες, οφείλουν να παίρνουν τα μέτρα εκείνα που απαιτούνται για την προστασία του χώρου. Είμαι βέβαιος ότι και η νέα διοίκηση που εσείς θα επιλέξετε θα συνεχίσει με τον ίδιο συστηματικό, αγωνιστικό και αποτελεσματικό τρόπο να υπερασπίζετε τα δικαιώματα των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, των ατόμων με νευρική ανεπάρκεια, των ατόμων με μετανόστευση, σε στενή συνεργασία με το αντιρρητικό κίνημα της χώρας. Είμαστε όλοι για έναν φορέα και ένας φορέας για όλους. Μέσα από μια νέα αλληλεγγύη, μέσα από μια νέα προσπάθεια σύνθεσης για να σταθούμε όρθιοι με αξιοπρέπεια, με υπερηφάνεια, με πάθος, με αγωνιστικότητα και με απόλυτη ανεξαρτησία. Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέλευση, εύχομαι κάθε επιτυχία στους υποψηφίους. Η ΕΣΑΜΕΑ θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την διοίκηση που εσείς θα επιλέξετε. Ο αγώνας είναι σκληρός, ο αγώνας είναι άνισος, αλλά ο αγώνας είναι τίμιος. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας θα τύχει επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ.